Σήμερα θέλω να ακούσετε προσεκτικά το Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ελευθερίου, τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, άγγειο χειρουργός, δηλαδή στο πεδίο, και κυρίως ένας άνθρωπος που σας θυμίζω ότι πέρυσι την άνοιξη συνομιλώντας μαζί του, είχε, επίσης ήταν από εκείνους που είχε κάνει τη διακριτή. Άλλο τα μέτρα δημόσιας υγείας, άλλο τα μέτρα ατομικής προστασίας. Καλημέρα κύριε Ελευθερίου. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Ελευθερίου, από τη θέση σας θα έχετε προφανώς μια γενική εικόνα για την υγειονομική κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Και η κατάσταση δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Και ο λόγος που δεν είναι καλή, οι λόγοι μάλλον είναι πολλοί. Τους είχαμε πει και στο παρελθόν, αλλά μπορούμε και επιγραμματικά να τους αναφέρουμε και τώρα. Πρώτος και βασικός λόγος είναι ότι το ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού, αυτοί που είναι πάνω από 70, δυστυχώς η χώρα μας ένα ποσοστό, 1 στους 4, δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι αυτοί που φεύγουν. Και θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να μπορέσει να προσπαθήσει η πολιτεία να τους πείσει. Εμείς οι γιατροί τα λέμε συνέχεια, αυτό όμως δεν έχει γίνει. Το δεύτερο είναι, χάνουμε ανθρώπους καθημερινά. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε περίπου στους 5,1 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Είμαστε πολύ πάνω, εννοείται, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν εξαιρέσει κανείς Βουλγαρία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή σε ποσοστό θανάτων από όλη τη Δυτική Ευρώπη. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν σε πολλά σημεία. Πρώτον, όπως είπατε πριν από λίγο, στον τρόπο που έγινε η επιδημιολογική επιτήρηση. Πού δόθηκε βάση και ποιες ομάδες πληθυσμού θα έπρεπε να προσευθούν. Και δεύτερον, βέβαια, στην πλήρη αποδιοργάνωση του συστήματος υγείας. Τρίτον, η παντελής έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και φτάσαμε πλέον στο σημείο ξανά να συζητάμε για επιστρατεύσεις. Θα έρθω. Μην βιάζεται. Ναι. Κύριε Γενικέ, πρέπει να σας ρωτήσω, επειδή εκτός από τη γενική εικόνα, φαντάζομαι ότι έχετε και εποπτική. Εννοώ ότι έχετε τη δυνατότητα σχεδιασμού και παρέμβασης στις δομές και στο σύστημα, τουλάχιστον σε σχέση με το ιατρικό προσωπικό. Έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς βέβαια έχουμε εισηγητικό ρόλο, γιατί τις αποφάσεις τις παίρνει η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, επανειλημμένως έχουμε εισηγηθεί μέτρα για όλους τους τομείς δράσης, και για τους εμβολιασμούς και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σαφές. Και για το εθνικό. Αλλού θέλω να καταλήξω εγώ, γιατί είστε, το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είστε ένας άνθρωπος που έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς πορευόμαστε αυτά τα 2 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις όποιες άλλες δομές για ένα κοινό σχεδιασμό για ανταλλαγή εμπειριών, τουλάχιστον για ενημέρωση, ή μήπως δεν υπήρχε ούτε καν αυτή? Πείτε με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι, σε επίπεδο συνεργασίας και ενημέρωσης σε τοπικούς συλλόγους, όχι, υπάρχουν παράπονα. Δεν υπήρξαν συντονισμένες δράσεις έτσι όπως θα έπρεπε να γίνουν. Σε συνεργασία με τις αρχές και τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση, με διορθώνετε εσείς, ότι η μόνη φορά που υπήρξε πραγματικά συνεργασία ήταν τότε πριν από μερικούς μήνες, και τότε είχαμε μιλήσει, όταν το Υπουργείο επιστράτευσε ιδιώτες γιατρούς, και μάλιστα αυτούς που έτσι και αλλιώς είχαν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, το θυμίζω, και λειτουργούσαν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αποσπώντας τους, αυτό το είχατε πει εσείς, στην ουσία από τα βασικά τους καθήκοντα. Χρησιμοποίησα τη λέξη συνεργασία, αν και ο όρος δεν είναι κατάλληλος, δεδομένου ότι στην ουσία επρόκειτο για ένα σχέδιο της τελευταίας στιγμής και ο τρόπος που έγινε κάθε άλλο παρά συνεργασία έδειχνε. Έτσι δεν είναι, καλά θυμάμαι? Κοιτάξτε τώρα, η επιστράτευση δεν μπορεί να ονομαστεί συνεργασία. Είναι ένα μέτρο το οποίο επιβάλλεται. Έτσι. Αν υπήρχε της ουσίας συνεργασία, δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει στις επιστρατεύσεις. Άρα, πώς το εξηγείτε εσείς προσωπικά, και αν θέλετε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, γιατί πιστεύετε ότι 2 χρόνια σχεδόν δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία και τελικά δεν στοιχίζει αυτό στη συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας? Με άλλα λόγια, αν υπήρχε καλύτερη σχέση, επαφή και συντονισμός ενεργειών, θα μπορούσαμε ίσως να είχαμε γλιτώσει και ανθρώπινες ψυχές? Κοιτάξτε, οι αιτίες είναι πολλές και είναι μακροχρόνιες και είναι διαχρονικές από όλες τις κυβερνήσεις. Όταν το σπίτι πιάσει φωτιά, τότε είναι αργά να τρέξει να το σβήσει. Πρέπει να προλάβει πριν πιάσει φωτιά. Ναι, εδώ έπιασε φωτιά. Αν υπήρχε καλύτερο συντονισμό μεταξύ σα, όχι με δική σα ευθύνη, δεν θα είχαμε γλιτώσει κάτι?
Βεβαίως, θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Λόγου χάρη, εδώ και χρόνια έχουμε πει ότι έπρεπε να είχαν προσληφθεί 1000 γιατροί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν έγινε αυτό. Χρόνια φωνάζει ο Πανελλήνιος και η Ιατρική Σύλλογη ότι υπάρχουν σοβαρές έλλειψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρόνια λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η διοικητική δομή του συστήματος. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες δομές. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα να έρθουν οι γιατροί μας από το εξωτερικό, που 20.000 αυτή τη στιγμή είναι στις χώρες του εξωτερικού και αυτή τη στιγμή έχει μείνει η χώρα χωρίς εντατικολόγους και αναισθησιολόγους. Αυτά όμως δεν γίνονται την τελευταία στιγμή. Σωστό. Αυτά τα προβλέπεις. Σωστό. Έτσι. Κοιτάξτε, ναι. Κύριε Ελευθερίου, κύριε Γενικέ. Θέλω να ακούσετε λίγο το σκεπτικό μου, διότι έχω προσέξει την αγωνία σας και την εκφράζετε με πολύ ωραίο τρόπο δομημένο. Ας υποθέσουμε τον περασμένο Νοέμβριο, και κάνω μια εισαγωγή για να πάω στο θέμα της επιστράτευσης, που η πανδημία έδειξε τα πραγματικά της δόντια, με το πρώτο σοκ των 100 τότε θανάτων, ότι σε επίπεδο διαχείρισης ευνηδιαστήκαμε, αν και λογικά... δεν θα έπρεπε. Δεδομένου ακόμη και αν ίσχυε αυτό που έλεγε ο Χαρδαλιάς τότε, ότι ο εχθρός ιός ήταν αόρατος. Ναι. Υπήρχε, λέω εγώ, η δυνατότητα για να μην πω υποχρέωση πολιτείας να προετοιμαστεί κατάλληλα. Οι ενδείξεις υπήρχαν σε όλο τον κόσμο. Είχαν σημειωθεί εξάρσεις στα μέσα του καλοκαιριού, θυμίζω, και τα μέσα υπήρχαν, δηλαδή το τέστινγκ που λέγατε κι εσείς, η απομόνωση χνηλάτης. Άλλο ζήτημα, βέβαια, ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο, ας μην επεκταθώ. Ας πούμε λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι ευνηδιάστηκαν. Στη συνέχεια και χωρίς να υποχωρήσει σημαντικά το δεύτερο, όπως το ονόμασαν κύμα, είχαμε την έξαρση Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Καταλήξαμε, όπως είπατε εσείς, σήμερα να είμαστε πρώτοι σε θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι που το σύστημα έχει φτάσει να ξεπεράσει τις αντοχές του. Να επιστρατευτούν κάποιοι γιατροί, που έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, δουλεύαν στο ΕΟΠΗΠ. Δεν επιστρατεύτηκε λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας, όπως λένε, απλώς έγινε εσωτερική μετακίνηση γιατρών από την έξω νοσοκομιακή στη νοσοκομιακή φροντίδα. Αυτοί οι χειρισμοί όμως, σας σημειώνω γιατί θέλω να μου απαντήσετε συνολικά, ούτε θανάτους απέτρεψαν, ούτε το σύστημα υγείας ανακούφισαν, ούτε αξιοποίησαν το σύνολο των υγειονομικών δομών της χώρας, ιδιωτικών και δημοσίων. Στην ουσία δεν υπήρξε καμία συνεργασία ιδιωτικού που εξακολούθησε να λειτουργεί όπως λειτουργεί. Δεν φταίει αυτός. Έτσι δεν απασχολήθηκε καθόλου με τον COVID-19 και αποτέλεσε ουσιαστικά καταφύγιο για όσους είχαν την οικονομική δυνατότητα για περίθαλψη άλλων νοσοκομείων. Επομένως, τι συμπέρασμα να βγάλω από όλα αυτά? Βάλετε πάρα πολλά θέματα και θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία στα πλαίσια συμφωνίας που έχουν κάνει δέχονται περιστατικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μη COVID περιστατικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν λέω για το κρατικό, λέω για το εθνικό, είναι άλλο δημόσιο, άλλο κρατικό. Λοιπόν, χρειάζεται και νησίδες COVID-free. Δεν μπορείς να βάλεις ένα καρκινοπαθή λόγου χάρη που θέλει χειρουργείο ή θέλει μονάδα σε μονάδα που είναι μέσα στο COVID. Συνεπώς, θα έλεγα ότι, κατά τη γνώμη μου, ορθά παραμένει εκτός COVID το ιδιωτικό σύστημα ως μια εφεδρεία για αυτούς που δεν μπορεί να νοσηλευτούν ιατρικά και επιστημονικά, λέω, μέσα σε νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή... Είναι για όλους όμως. Είναι για όλους. Είναι για μένα που δίναμε και για σας που δεν δίναστε οικονομικά. Βεβαίως, γιατί καλύπτεται το κόστος από το κράτος αυτή τη στιγμή των νοσηλιών που γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Και στις μονάδες του ιδιωτικού τομέα πληρώνει ο ΟΠΗ στα πλαίσια συμφωνίας που έχει γίνει. Δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ ασφαλισμένος. Ναι, εντάξει, πληρώνει από τις εισφορές του στο κράτος το ασφαλισμένος. Ναι, το ασφαλιστικό του ταμείου, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά είναι επιστράτευση, υποτίθεται, δεν είναι στην πανδημία. Άρα δεν θα έπρεπε και τα ιδιωτικά εδώ να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο να σηκώσουν το βάρος των άλλων νοσηλιών. Σωστά το λέτε. Έστω, αλλά όχι με το νοσήλιο που έχουν. Αυτό λέω, ότι σηκώνουν σημαντικό μερίδιο βάρους, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Επισημαίνω τις ελλείψεις, τις παραλήψεις, αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Λοιπόν, σηκώνουν το βάρος στο κομμάτι που αφορούν τα μη COVID περιστατικά, γιατί επιστημονικά και ιατρικά πρέπει να υπάρχουν νησίδες στο σύστημα free, ελεύθερες από COVID. Διότι εάν πας σε έναν νοσοκατασταλμένο που χρειάζεται μονάδα, σε μια μονάδα που υπάρχουν σε ένα νοσοκομείο που γίνεται ο κακός χαμός από τον κορονοϊό, θα τον καταδικάσει. Ωραία. Εγώ δεν έχω την ίδια γνώμη, βέβαια, ούτε θεωρώ ότι σηκώνουν το βάρος. Το σηκώνουν με αρκετά υψηλό τίμημα για αυτούς που δίνανται. Θα μπορούσε να γίνει το ανάστροφο. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Δεν θα μείνουμε εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο άρρωστος του δημοσίου που χρειάζεται νοσηλεία καλύπτεται αυτή τη στιγμή από τον ΕΟΠΗ όσον αφορά την νοσηλεία του στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Έχει συγκεκριμένη συμφωνία σε αυτό. Έτσι. Δεν μου λέτε, εγώ μπορεί να πάω
να αναζητήσω χωρίς παραπομπή υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική σήμερα? Όχι, χωρίς υπηρεσίες. Θα πάτε στο δημόσιο νοσοκομείο. Πού? Και στη συν... Στο δημόσιο νοσοκομείο. Θα πάτε στο νοσοκομείο. Αυτό και είναι όσον κριθεί ότι δεν μπορεί να σας αντιμετωπίσει ή χρειάζεται τα κρεβάτια για κάτι άλλο, θα σας παραπέμψουμε. Εφημερεύουν και... τα ιδιωτικά. Ξέρετε. Ναι, τα μεγάλα βεβαίως. Του κέντρου. Αλλά κοιτάξτε, για ποια μιλάμε ιδιωτικά, κύριε Σαχίνη? Μιλάτε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδιωτικές δομές υγείας. Μάλιστα. Εκεί είναι όμως και το πρόβλημα. Πείτε μου, επομένως, τι συμπέρασμα βγάζετε? Υπήρξε κάποιο επιτελικό σχέδιο ή δεν υπήρχε? Και αν υπήρχε, σε ποιο βαθμό απέδωσε? Γιατί χρειάζεται και ένας απολογισμός εδώ, έτσι. Ο απολογισμός θα γίνει, αλλά ακόμα δεν είναι η ώρα του απολογισμού, γιατί ακόμα μετράμε θανάτους. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια προσπάθεια. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός. Ειλικρινά σας το λέω. Έγινε μια προσπάθεια, η οποία όμως δεν απέδωσε αυτά που έπρεπε. Και φαίνεται από τα νούμερα. Συζητούσαμε, θυμάμαι παλιότερα, για τη Σουηδία, κυρία Σαχίνη, η οποία ουδέποτε έκλεισε την οικονομία της. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τους θανάτους στη Σουηδία. Και γιατί τους έχουμε ξεπεράσει? Προφανώς γιατί δεν έγινε σωστά η επιδημιολογική επιτήρηση. Και δεύτερον, διότι το σύστημα υγείας στη Σουηδία δεν μπορεί να συγκριθεί με το σύστημα το δικό μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να είμαστε δίκαιοι στην αντιμετώπιση του θέματος, κανένα σύστημα υγείας όταν δέχεται αυτά τα περιστατικά ημερησίως δεν θα μπορούσε να αντέξει. Δείτε τι έγινε στην Ιταλία, που έχει ένα προοδευμένο σύστημα υγείας. Τώρα όμως η Ιταλία δεν έχει πρόβλημα. Γιατί δεν έχει πρόβλημα η Ιταλία? Γιατί φρόντισε να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, γιατί φρόντισε να απευθυνθεί στις δομές που κινδυνεύουν, διότι έκανε πράγματα τα οποία εμείς, γιατί έχει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Και γιατί έκανε απολογισμό, λέγω, και Ελευθερίου, γιατί έτσι έκοψε και τους θανάτους και τη μετάδοση, τις αλυσίδες μετάδοσης και διασποράς. Έκανε πρώτα ένα απολογισμό. Τι κάνω καλά και τι δεν κάνω καλά. Εδώ δεν γίνεται αυτό. Εδώ τα έχουμε φορτώσει, ναι, όπως σωστά είπατε όλα, στη μοναδική πανάκια και τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις. Αλλά αν ήθελα να ιεραρχήσω αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα, και σας το λέω ειλικρινά, ναι, είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο τους ανθρώπους πάνω από τα 70 να τους εμβολιάσουμε σε 100%. Γιατί μόνο έτσι, γιατί αυτοί πάνε στα νοσοκομεία, αυτοί νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Βγαίνει βέβαια ένα στο τόσο περιστατικό νέων ανθρώπων, που βέβαια και αυτοί κινδυνεύουν, αλλά το ποσοστό είναι ελαχιστότατο, όπως ξέρετε. Η προσπάθεια πρέπει να γίνει στην πρόληψη αυτή τη στιγμή στις μεγάλες ηλικίες. Εμείς το λέμε συνέχεια αυτό, κύριε, ναι, Ελευθερίου. Συνέχεια. Διότι μέχρι να έρθουν τα νέα φάρμακα. Αυτό απ' τη μια, αλλά για πείτε μου, σπάνια αλυσίδες μετάδοση στην κοινωνία με τις αρδελοποίησεις στα λεωφορεία, στο μετρό, στα σχολεία, που πρέπει για να κλείσουν τα τμήματα να είναι 50-1, η Βουλή έκλεισε με ένα κρούσμα και ορθώς έκλεισε, λέω εγώ. Ναι. Και την ίδια ώρα, ναι, δεν έχεις τέστινγκ και χνηλάτιση από μόνος. Έτσι σπάσε αλυσίδες μετάδοσης. Δεν το συζητάω, έχετε δίκιο, τα έχουμε επισημάνει αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κλείνουμε τα σχολεία λόγου χάνη και συγχρόνως να γίνεται ένας κακός χαμός στα σούπερ μάρκετ. Λέω ένα παράδειγμα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η διασπορά, γιατί πάνω από το 15% στις ΜΕΘ είναι και αυτοί εμβολιασμένοι. Άρα η διασπορά δεν πρέπει να σπάσει. Ναι, βεβαίως το πρόβλημα είναι η διασπορά, αλλά μην ξεχνάμε το 85% ήταν εμβολίαση. Σωστά. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν υπήρχε το 85% των ανεμβολιαστών, το σύστημα δεν θα πιεζόταν αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά αν δεν σπάσεις, λέω εγώ, τη μετάδοση, τη διασπορά, όπου εκεί όλοι μπορούμε να μεταδώσουμε, πώς θα φτάσεις να ανακόψεις το κύμα στα νοσοκομεία? Δηλαδή, μήπως πάμε ανάποδα? Είναι και τα δύο. Συμφωνώ και με τη διασπορά που λέτε, αλλά επίσης είναι και η πρόληψη, που σημαίνει ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο ανεμβολίαστος. Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε αυτή τη στιγμή 50-60, και η πρόβλεψη μάλλον είναι ότι θα φτάσουμε στους 80 θανάτους ημερησίως, αν δείτε τα διαγράμματα, και να υπάρχει ακόμα κόσμος που να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Α, καλά, εντάξει, αφήστε τώρα, αυτά είναι τα γραφικά που λέμε. Επειδή και το 85% μεταδίδει και αυτό, το ερώτημα το δικό μου είναι, τι θα θέλατε ως Γενικός Γραμματέας να συμβεί για να σπάσουν αυτές οι αλυσίδες? Και παρεμβαίνετε όχι εσείς προσωπικά, γιατί ξέρω τι κάνετε προσωπικά, ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μήπως πρέπει να παρεμβείτε πιο ενεργά στην πολιτεία,
Δηλαδή, αντί να ακούω συζητήσεις για το πώς θα γράφονται οι επιγραφές και δεν αφορά εσάς απ' έξω, μήπως το ουσιαστικό ήταν να πείτε στην πολιτεία, στους επιστήμονες, σε περίπτωση, ρε παιδιά, κοιτάξτε, εδώ δεν γίνεται χνηλάτιση, δεν γίνεται τέστινγκ, δεν γίνεται γονιδιωματική επιτήρηση. Δεν λειτουργούν οι μάσκες, έχουμε ένα αίσθημα ασφάλειας για να είμαστε όλοι μαζί μέσα στα μπάρο, ένας πλακωμένος πάνω στον άλλον. Η νεολαία τα Σαββατοκύριακα, το ξέρετε κύριε Ελευθερίου, είναι ουρά έξω από τα φαρμακεία και από τα διαγνωστικά για να κάνει rapid, να πάει να γλεντήσει. Αυτό είναι όλα αυτά, για παράδειγμα. Αυτά που επισημαίνετε είναι σωστά. Θα πρέπει να κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο είναι το να σταματήσουμε τη διασπορά του κορονοϊού με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους. Το δεύτερο επίπεδο είναι να πείσουμε τους συμπολίτες μας, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, επαναλαμβάνω, να πάνε εμβολιαστούν. Και το τρίτο επίπεδο είναι να οργανώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή καλύτερα το σύστημα υγείας. Τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όσο και σε δευτεροβάθμιας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν συγχρόνως. Και θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει συγχρόνως. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτη. Τι πρέπει να γίνει τώρα που είναι έκτακτη? Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να, αυτό που είπατε, να περιοριστεί η διασπορά άμεσα. Πώς θα γίνει αυτό? Όχι τιμωρώντας τους εμβολιασμένους, κύριε Σαχίνη. Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να περιοριστούν αυτοί που κινδυνεύουν για τη δική τους υγεία. Για τη δική τους υγεία. Η κοινωνία δεν αντέχει ένα lockdown και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς αυτό. Γιατί πάντα ήσασταν της άποψης, από ό,τι θυμάμαι, ότι τα lockdown δεν ωφελούν τελικά. Ενδεχομένως και να βλάπουν περισσότερο. Έτσι πως γίνονται, εννοείται. Εννοείται. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Σε μια στιγμή εχμής πικ για μερικές μέρες ίσως, αλλά αυτό που έγινε ήταν και ήταν μόνο lockdown, δηλαδή μόνο μέτρα αστυνομικά και τιμωρητικά, τίποτε άλλο. Αλλά μπράβο, θα περιορίσετε ποιον θα σας πει κάποιος, αφού όλοι μεταδίδουν. Ποιον θα περιορίσετε? Όλοι, ναι, όλοι μεταδίδουν, αλλά δεν πεθαίνουν το ίδιο όλοι. Ούτε ασκούν πίεση στο εθνικό σύστημα το ίδιο όλοι. Αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο και ασκούν τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό το διελειμμένο, το προβληματικό σύστημα υγείας, το οποίο μέχρι τώρα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν αντέχει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του και την κοινωνία. Κοιτάξτε, λέει εδώ η ακροάτρια, η φίλη Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, στο κύριο Γενικό. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει, αλλά ο πατέρας μου, για να κάνει εγχείρηση καθαρισμού καροτίδας, μένει στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, δεν γίνεται στα νοσοκομεία λόγω COVID, και πρέπει να πληρώσει 4.000 ευρώ σε ιδιωτικό γιατρό σε ιδιωτική κλινική στη Λάρισα. Ναι. Βλέπετε τώρα η πραγματικότητα, είναι αυτό που είπατε και εσείς στην επαρχία. Τι να πούμε τώρα, εδώ είναι αλλιώς πάλι το πράγμα. Μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, αυτό επισήμενα πριν. Αλλά ιδιωτικός τομέας με τις πολιτικές των προηγούμενων δεκαετιών δεν υφίσταται στην επαρχία. Μιλάμε για ιδιωτικό τομέα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν κλινικές στην επαρχία ιδιωτικό τομέα για να συζητήσουμε. Διότι έχει διαλυθεί με πολιτικές που ασκήθηκαν στο παρελθόν. Και τώρα που τον χρειαζόμαστε δεν τον έχουμε ούτε τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μου λέτε, κύριε Ελευθερίου, λέει εδώ συναδελφός σας ο Κώστας. Πέστε, λέει, στον συνάδελφό μου, τον κύριο Ελευθερίου, επειδή τον παρακολουθώ και είναι αξιόλογος, ότι πρέπει να ανεβάσει γκάζια και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και να μην είναι θεραπενίδα και μπράβο, δεν αφορά τον ίδιο, μόνο σε ό,τι ανακοινώνεται. Πιο ένεργα να μπει. Τα έχουν κάνει μαντάρα. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προσπαθεί να επισημάνει με τον τρόπο που αρμόζει τις ελλείψεις του συστήματος. Έτσι, επανειλημμένως, εγώ προσωπικά έχω βγει και σήμερα στην εκπομπή σας και έχω επισημάνει τις τεράστιες ελλείψεις. Έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας. Λόγου χάρη, δεν μπορούμε το 2021 σε δυτικού τύπου δημοκρατία να συζητάμε για φύλλα πορεία στους γιατρούς. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Καμία άλλη χώρα δεν το έχει κάνει. Δεν μπορούμε να συζητάμε με όρους του παρελθόντος. Δεν μπορεί να ρωτάει η πολιτεία γιατί να τους κάνω τους γιατρούς μετά, όταν ήδη υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό. Ή ότι προσωπικό. Δεν χρειαζόμαι παραπάνω μεθ, γιατί θα τις κάνω μετά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να συζητάμε γιατί δεν έχουμε μεθ. Και παρεπιπτόντως να πω εδώ ότι μεθ δεν είναι το κρεβάτι και αναπνευστήρας, κύριε Σαφίνη, και το ξέρετε καλά. Σωστά μεθ είναι το λέτε. Πείτε τι είναι ακριβώς, πείτε το. Μεθ είναι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και για να κάνω ένα παραλληλισμό. Τι να τα κάνεις τα ραφάλα, μα δεν έχεις εκπαιδευμένους πιλότους να τα πετάξουν? Τι να τους κάνεις τους αναπνευστήρες, αν δεν έχεις τους ανθρώπους που να ξέρουν να τους χειριστούν? Δεν είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα.
Όταν επανειλημμένως είχαμε συζητήσει, λόγω χάρη, θα σα πω εγώ εδώ ένα πράγμα. Τι γίνεται με τους νευροπαθείς? Η μεγάλη πλειοψηφία των νευροπαθών αυτή τη στιγμή κάνουν αιμοκάθαρση στον ιδιωτικό τομέα, στα πλαίσια ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Αν είχαν βγει στην αρχή της πανδημίας και είχαν πει στον ιδιωτικό τομέα, φτιάξτε μου 500 κρεβάτια με τις σωστές αμοιβές. Έτσι, ούτως ώστε να καλύπτεται το κόστος. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε μονάδες και θα είχαμε και προσωπικό στις μονάδες. Αλλά αυτά ακόμα η χώρα και το πολιτικό προσωπικό σκέφτεται με όρους του παρελθόντος. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσον αφορά την υγεία, θα συνεχίσουμε να συζητάμε για επιστρατεύσεις το 2021. Δεν μπορεί να λέει, πρέπει να καταλάβει η πολιτεία, ότι δεν έχει να ανταγωνιστεί την εσωτερική αγορά. Αυτή τη στιγμή γιατί δεν βρίσκει αναισθησιολόγους, κύριε Σαφίνη? Διότι οι αναισθησιολόγοι της χώρας έχουν φύγει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης με πολλαπλάσιους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί να λέει, έλα να σε επιστρατεύσω Ελευθερίου, μετά από 25 χρόνια γιατρό, σε ποια θέση, τι θα κάνει ο Ελευθερίου μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας? Θα είναι ειδικευόμενος? Από ποιον θα παίρνει οδηγίες? Υπάρχει κάλυψη εθνικής ευθύνης? Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Λέει εδώ ένας υγειονομικός, καλημέρα στον κύριο Γενικό. Δυστυχώς τα συστήματα είναι προσαρμοσμένα στη λογική του κόστους της πληρότητας των νοσοκομείων. Ας δει τα λεωφορεία και τα σχολεία, ας πάει στα κέντρα υγείας με ποιες και πόσες κινητές μονάδες υπάρχουν. Στα νοσοκομεία είναι το 95% οι υγειονομικοί εμβολιασμένοι. Στο ίδιο έργο θεατές 20 μήνες είμαστε σε έκτακτη κατάσταση, θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας και ενώ οι όροι του μέλλοντος είναι δωρεάν σύστημα υγείας. Ο Δημήτρης είναι υγειονομικός και στέλνει αυτό το μήνυμα. Ναι. Η απάντηση είναι ότι συμφωνώ, υπάρχουν ελλείψεις. Το αν θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας. Είμαστε, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτά πρέπει να αλλάξουν λίγο στην οτροπία μας. Είμαστε καπιταλιστική χώρα. Δεν είναι κακό να κερδίζει κάποιος. Το θέμα είναι να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες και να κερδίζει. Εντάξει. Αυτό συμφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε για το σύστημα, αλλά εδώ δεν μπορεί να είναι εκτακτή. Για τους υγειονομικούς στο δημόσιο και για τους άλλους να είναι τακτικοί και να κερδίζουν λόγω συστήματος, ή είναι έκτακτη κατάσταση? Δεν είναι, κύριε Ελευθερίου. Έκτακτη κατάσταση σαφέστατα είναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έκτακτη. Θα έπρεπε να είναι οργανωμένο το σύστημα. Εντάξει, αν πάμε εκεί, έχετε δίκιο εσείς τώρα. Δεν είναι. Λέει άλλος εδώ ακροατής. Κύριε Γενικέ, μπορείτε να μου εξηγήσετε τον παραλογισμό κάποιων μέτρων, δηλαδή μάσκα, τεστ κτλ. Σε τράπεζες, δημόσιο συναλλαγές, οπουδήποτε αλλού, μαγαζιά, καφετέριες, όχι σε σούπερ μάρκετ? Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχειώδη μέτρα και στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορούμε να τον αφήσουμε και να πεθάνει τη πείνα στον άλλον που δεν έχει εμβολιαστεί. Ας πάει στο μικρό μπακάλικο με τον ίδιο τρόπο. Γιατί στο μικρό μπακάλικο, ναι, σου λέει ο άλλος δεν μπορεί να μπει, καταλάβατε? Αυτό ναι, σας λέει τώρα. Εντάξει. Υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες ασυνέπειες. Αυτό είναι εύκολο να διορθωθεί. Δεν είναι το πρόβλημά μας εκεί. Το πρόβλημα είναι, όπως είπατε, πώς διαχειριζόμαστε συνολικά. Και έχουμε και το εξής κακό, κύριε Σαφίνη, λαός. Ακόμα και τα θέματα υγείας τα πολιτικοποιούμε. Είδατε τι συζήτηση γίνεται για τις εκκλησίες, λόγου χάρη. Επιστημονικά το σωστό είναι ότι θα πρέπει, επειδή είναι κλειστός χώρος, να υπάρχουν rapid kicking. Αλλά το έχουμε κάνει πολιτικό το ζήτημα, ενώ δεν είναι. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Το ίδιο και στα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Θα μπορούσε, λόγου χάρη, και για τα σούπερ μάρκετ, ο άλλος για να μπορέσει να πάει να αγοράσει να έχει ένα rapid test αρνητικό. Ή τουλάχιστον ένα self-test αρνητικό. Εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα όμως δεν είναι αυτά. Τα προβλήματα είναι αυτά που είπαμε πριν. Πώς αντιμετωπίζουμε συνολικά αυτή τη στιγμή την πανδημία. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα δυστυχώς θα εξελιχθούν προς το χειρότερο. Έχω την αίσθηση ότι οι επιστρατεύσεις και τα μέτρα κατάσβεσης της πυρκαγιάς δεν οδηγούν σε λύσεις στο πρόβλημα. Δεν μπορείς, όπως είπαμε την άλλη φορά, να αποδυναμώνεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να τη στέλνεις στα δημόσια νοσοκομεία. Πού θα πάνε να νοσηλευτούν αυτά τα χιλιάδες κρούσματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται στο σπίτι τους? Από ποιον? Μάλιστα. Από ποιον θα απευθυνθούν στο δημόσιο νοσοκομείο? Ήδη στενάζουν. Όταν παίρνεις τον γιατρό του άλλου και τον πας μέσα να εφημερεύσεις σε COVID κλινική, κλείνοντας επί της ουσίας στο ιατρείο του, πού θα τον βρει ο ασθενής να μιλήσει μαζί του? Γιώργος Ελευθερίου, σωσίβια κύριε Ελευθερίου, τα βλέπω εγώ όλα. Αν δεν αποφασίσουν με μέτρα δημόσιας υγείας που δεν είναι μέτρα ατομικής προστασίας, αυτό που είχατε πει και εσείς το Μάρτιο, στρατηγικά να παρέμβουν,
Οι συνάδελφοί σας επιστήμονες και όχι μόνο, δεν κάνουμε τίποτα, μια τρύπα στο νερό, την ώρα μας. Και κάτι ακόμα. Έχουμε δώσει εκατομμύρια ευρώ σε διάφορα. Αν δεν αποφασίσει η πολιτεία, ο προϋπολογισμός για την υγεία είναι μειωμένος, πρέπει να σας πω, το ξέρετε αυτό. Αν δεν αποφασίσει η πολιτεία να δώσει χρήματα για την υγεία από το δημόσιο, από τον προϋπολογισμό και να καθίσουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, διότι ο κορονοϊός είναι μια πανδημία, αλλά ίσως να μην είναι και η τελευταία, θα είμαστε συνέχεια στο ίδιο σημείο και θα συζητάμε αιωνίως για το τι πρέπει να γίνει. Η χώρα έχει ανάγκη από νέες πολιτικές, έχει ανάγκη από ένα νέο τρόπο σκέψης, έχει ανάγκη να φέρει τους επιστήμονες της πίσω, έχει ανάγκη να έχει ο πολίτης αυτά που δικαιούται όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Τα δικαιούται και πρέπει να τα παρέχουμε. Γιώργος Ελευθερίου, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τον ευχαριστώ και για τις απαντήσεις στους ακροατές. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθερίου. Καλημέρα στη διάθεσή σας.